Εμείς θα ξεκινήσουμε σήμερα τη μέρα μας με ευχάριστα πράγματα, με διακοπές, με το τρίμερο που έρχεται και φαίνεται πως στην Πάφο θα έχουμε έτσι σπουδαία πράγματα, διότι εκεί οι ξενοδόχοι και αισιοδοξοί είναι και ευχαριστημένοι, διότι το τρίμερο τα ξενοδοχεία της Πάφο, αυτά τα πολύ ωραία ξενοδοχεία, είναι γεμάτα από κόσμο και από κρατήσεις και δεν ξέρουμε τι γίνεται, μάλλον την ίδια κατάσταση θα έχουμε και στα υπόλοιπα παράλια μέρη μας με τα ξενοδοχεία μας. Μαζί μας ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει το αντικείμενο όσο λίγοι στην Κύπρο, τα τουριστικά εννοώ. Μαζί μας είναι ο Ζαχαρίας Ιωαννίδης, ο Γενικός Διευθυντής του ΠΑΣΙΞΕ. Καλημέρα κύριε Ιωαννίδη. Καλή σας μέρα κύριε Τρόπουλε. Καλημέρα και στους ακροατές. Να είστε καλά. Πέστε μου λίγο, η Πάφος εκεί δηλώνει αισιοδοξία ότι το τριήμερο θα είναι τα ξενοδοχεία γεμάτα. Υπάρχει μια προτίμηση για την Πάφο μας. Είναι γεγονός ότι οι συμπατριώτες μας και με την ευκαιρία αυτή να εκφράσω και δημόσια τις ευχαριστίες μας ότι ανταποκρίθηκαν στις ελκυστικότατες προσφορές που τα 111 τόσα ξενοδοχεία συγκροτήματα οργανωμένων διαμερισμάτων και τουριστικών χωριών μελών του ΠΑΣΙΞΕ έχουν στη διάθεσή τους ακριβώς για να αξιοποιήσουν το τριήμερο που μας έρχεται του Αγίου Πνεύματος και να απολαύσουν την Κύπρο μας με τις καλοκαιρινές πλέον θερμοκρασίες, την ηλιοφάνεια και τη μαγεία της φύσης. Τώρα, στην Πάφο είπαμε τα πράγματα είναι πάρα πολύ αισιόδοξα. Τι εικόνα έχετε εσείς από τις υπόλοιπες περιοχές μας? Ανάλογη θετική εικόνα με ψηλές πληρότητες παρουσιάζεται σε όλες τις τουριστικές μας περιοχές, τις παραθαλάσσιες, ακριβώς βλέποντας αυτή την προοπτική με τις ψηλές θερμοκρασίες, φαίνεται ότι οι συμπατριώτες μας επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για να δώσουν ευκαιρία στο πνεύμα τους να αγιάσει. Σωστό. Μακριά από όλες αυτές τις ειδήσεις που καταστροφικά δημιουργούν Δυστυχώς. μια τάση απογοήτευσης, αλλά και να αξιοποιήσω, θα έλεγα, την πολύ αισιόδοξη προοπτική που έδωσαν οι δύο ηγέτες των κοινοτήτων μας για να δώσουμε μια αισιόδοξη προοπτική για το μέλλον και ιδιαίτερα για τους νέους μας με την ειλικρινή προσπάθεια για επανένωση της πατρίδας μας. Κύριε Ανίδη, ναι, παρακαλώ. Το τριήμερο που μας έρχεται δίνει την ευκαιρία στην οικογένεια να αφιερώσει ποιοτικό χρόνο και να δει με μια πιο ελπιδοφόρα προσέγγιση το μέλλον και τις προοπτικές που διανύονται. Τώρα, κύριε Ανίδη, το δεδομένο είναι ότι η οικονομική κρίση συνεχίζεται, η ύφεση συνεχίζεται. Άρα υπάρχει μια στενότητα στα οικονομικά των κυπριακών οικοκυριών. Φαντάζομαι, για το καλοκαίρι τώρα μιλάω, θα υπάρχει μια προσαρμογή ανάλογη και των ξενοδόχων μας όσον αφορά τα πακέτα και τις διαμονές και τις κοστολογήσεις. Πολύ σωστά το επισημαίνετε, κύριε Μητρόπουλε. Γι' αυτό και έτσι αποφάσισαν τα πλήστα ξενοδοχεία μέλη του ΠΑΣΙΞΕ, δίνοντας ελκυστικές προτάσεις και τιμές για τους συμπατριώτες μας και αντικατοξίζονται αυτές μέσα από τον κατάλογο ανάπτυξης του εσωτερικού τουρισμού που είναι στη διάθεσή τους μέσω της ιστοσελίδας τόσο του συνδέσμου μας στο www.cyprushotelassociation.org και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού. Άρα παρέχεται η δυνατότητα όχι μόνο για αυτό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αλλά για όλα τα Σαββατοκυριακά και καθ' όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής περίοδου μέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου να επιλέξουν εκείνες τις ημερομηνίες που τους βολεύουν να κάνουν είτε μικρής διάρκειας αποδράσεις είτε και μεγαλύτερης διάρκειας διακοπές επιλέγοντας μένω Κύπρο. Τώρα, και αυτό συμφωνεί στο να βοηθήσουμε όλοι για να αντεπεξέλθουμε τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που βιώνει ο τόπος. Να βοηθήσουμε όλοι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Τώρα ήθελα μια εκτίμηση, επειδή έχω εμπιστοσύνη και στο κριτήριό σας, αλλά και στη διέστηση τη δικιά σας. Είστε πάρα πολλά χρόνια στο κομμάτι τουρισμός και η εμπειρία σας είναι μεγάλη. Ήθελα μια πρόβλεψη όσον αφορά το καλοκαίρι, το φετινό, όσον αφορά τον τουρισμό μας. Τι πιστεύετε, θα είναι καλύτερη χρονιά, θα είναι τα ίδια πράγματα με πέρυσι, πώς τα βλέπετε? Μου δίνεται ρεύμα, κύριε Δημητρόπουλε, να πάω στο μαντίο των δεχών. Ναι, καλό είναι αυτό. Αυτό το λέγω εν πλήρη γνώση τόσο της δυναμικής του τομέα, όπου τα πάντα ρί,
μια κίνηση που συμβαίνει σε μια τουριστική χώρα έχει άμεσα αντίστοιχο σε όλες τις άλλες. Γι' αυτό είναι πολύ ρευστή και έντονα δυναμική η βιομηχανία την οποία, με την οποία ασχολούμαστε. Οι εκτιμήσεις γίνονται με πάσα επιφύλαξη λέγοντας όλα αυτά. Αυτό το οποίο είναι δεδομένο είναι ότι θα έχουμε μειωμένο τουριστικό ρεύμα από τη σημαντική αγορά της Ρωσίας λόγω των γνωστών οικονομικών δυσκολιών που την χαρακτηρίζουν, η υποτίμηση του ρουβλίου, η μείωση των εσόδων από το πετρέλαιο κλπ. Για τη Ρωσία, που έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση του εξερχόμενου τουρισμού από Ρωσία προς όλους τους προορισμούς του εξωτερικού. Η Κύπρος συγκριτικά αναμένουμε να υποστεί λιγότερο πλήγμα από ότι όλοι οι άλλοι ανταγωνιστικοί μας προορισμοί. Μια σημαντική μείωση όμως θα υπάρχει και το κύριο ζητούμενο και η επικέντρωση των προσπαθειών μας είναι αυτές οι απώλειες να αντισταθμιστούν με αντίστοιχες αυξήσεις από άλλες παραδοσιακές μας αγορές τόσο της κεντρικής όσο και της Βόρειας Ευρώπης. Ιδιαίτερα η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, άλλων χωρών της κεντρικής Ευρώπης, όπως η Γαλλία, η οποία αναθερμαίνεται το ενδιαφέρον προς την Κύπρο, αλλά και από γειτονικές μας χώρες, όπως το Ισραήλ και οι αραβικές χώρες, οι οποίες μέχρι στιγμής σημειώνουν πολύ σημαντικά θετικά πρόσημα. Μάλιστα. Άρα ναι. Η επιδίωξη και η προκαταρκτική εκτίμηση είναι ότι πολύ πιθανόν να φτάσουμε τους περσινούς αριθμούς της τουριστικής αφήξης, αλλά δυστυχώς με σημαντική μείωση στα έσοδα από τον τουρισμό λόγω των σοβαρών εκτόσεων που έχουμε ήδη δώσει ακριβώς για να περιορίσουμε και συγκρατήσουμε τις μειώσεις από τη ρωσική αγορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε έτσι κοντά, θα πούμε και έτσι κάποια στιγμή στην εκπομπή εδώ, λίγο αργότερα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο να έχετε. Ευχαριστώ και εγώ. Θα μου επιτρέψετε κλείνοντας να πω, κύριε Δημητρόπουλε, ότι υπάρχουν διαθεσιμότητα κλινών και δωματίων ακόμη. Γι' αυτό και οι συμπατριώτες μας ας αξιοποιήσουν τις ελκυστικές προσφορές τόσο για το τρίμερο του κατακλυσμού, αλλά και για τα επόμενα Σαββατοκύριακα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προγραμματισμός και καλή ξεκούραση και απόλαυση της Κύπρου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, φίλες και φίλοι.